την έντονη αντίδρασή τους για την πιθανότητα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης εξέφρασαν οι δημότες Σερωνικού και δήλωσαν ότι δεν θα αφήσουν να επιτελεστεί ένα τέτοιο έγκλημα στην περιοχή. Ουσιαστικά σήμερα είναι η απόλυτη έκφραση της δημοκρατίας, καθώς οι κάτοικοι θέλουν να ενημερωθούν για την επερχόμενη, σε εισαγωγικά, θερμική επεξεργασία αποβλήτων στην περιοχή. Η θέση δική μας, η επιστημονική, είναι ότι η καύση είναι μια μεθοδολογία ακριβή, αναποτελεσματική και υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές επικίνδυνη. Άρα προτείνουμε αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για πρόληψη, μείωση των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, εν τέλει θερμική επεξεργασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τέλος τελική διάθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τη θερμική επεξεργασία ως την τελευταία στη βαθμίδα της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Άρα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα η θερμική επεξεργασία να λύσει τα αφριστικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 30-40 χρόνια στη χώρα. Σήμερα, εκτός από τους ειδικούς επιστήμονες που αποδεικνύουν το πόσο καταστροφική είναι αυτή η τεχνολογία να εφαρμοστεί μέσα σε ένα αγροτικό περιβάλλον δίπλα σε οικισμούς, μιλάει και η ψυχή του λαού. Αφού ο Δήμαρχος δεν κάλεσε γενική λαϊκή συνέλευση, οδηγηθήκαμε εμείς στη λύση να ενημερώσουμε το λαό εκπροσωπώντας τη μειοψηφία. Καλέσαμε τους πάντες, ακόμα και τον Δήμαρχο, ο οποίος ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι απόν. Δίνει συνεντεύξεις όταν βρίσκεται μόνος του. Εμείς θέλουμε όλοι εδώ να τοποθετηθούν για να μας πούνε ποια είναι η σωστή γραμμή του λαού. Γιατί μόνο με τις πλειοψηφίες μπορεί να διαμορφωθεί άποψη. Αυτό πιστεύουμε και αυτό κάνουμε συνεχώς. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ, η Δημοτική Αρχή της Αντιπολίτευσης, είπε ο Δήμαρχος δυστυχώς, ενώ τον έχουμε καλέσει, ο λαός, για να δηλώσουμε καταρχήν την άρνησή μας, την αντίδρασή μας ενάντια του εργοστασίου καύσης στη θέση ΚΑΒ, με τον τρόπο που γίνεται αυθαίρετα εγκριτό. Όμως εμείς προχωρούμε και παραπέρα. Επειδή θέλω να δώσουμε ένα χαρακτήρα πελοποννησιακό ή και πανελλήνιο, έχουμε ειδικούς επιστήμονες που θα αναλύσουν και τι κακό κάνει η μέθοδο καύσης σήμερα των απολυμάτων, αλλά και τι κακό γίνεται στην περιοχή μας στη θέση ΚΑΒ. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, θα έχει μια επιτυχία και ο τεχνικός στόχος να μην περάσει εργοστάσιο καύσης πουθενά, ειδικά στη θέση του ΚΑ, θα είναι θετικός. Ακόμα δεν έχω γνώμη, αλλά εκείνο που κοινολογείται πιστεύω ότι είναι λάθος να γίνει εδώ. Είναι μεγάλο λάθος το να γίνει εδώ πέρα αυτό το εργοστάσιο στο νομό Κορινθίας, για όλους μας. Το εργοστάσιο αυτό είναι σκέτο καρκίνωμα. Έχουμε την περιοχή μας τόσο καθαρή και τόσο ωραία, έρχονται να μας δημολύνουν τώρα. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, δεν καταλαβαίνω καθόλου τι πάνε να κάνουμε. Πουθενά. Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει πολύ μακριά σε μέρος ακατοίκητου τελείως. Όχι εδώ που περνάνε χιλιάδες κόσμος ανά πάσα στιγμή στον δρόμο. Πού βρισκόμαστε εδώ. Ποτέ να μην γίνει εδώ, ποτέ ουδέποτε. Εδώ πρέπει να καεί ο τόπος για να γίνει ένα τέτοιο πράγμα εδώ. Μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται σήμερα εδώ στην Αθήκη με την πρωτοβουλία του κυρίου Λέκα του Πέτρου αποδεικνύει ότι το πρόβλημα αυτό που καίει όλη την περιοχή είναι πολύ έντονο και σήμερα θα ακουστούν πράγματα ίσως για πρώτη φορά, διότι δεν μπορούν κάποιοι να παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς διαφάνειες, χωρίς καμία δημοκρατική διαδικασία, χωρίς ενημέρωση καμία του λαού το τι πρόκειται να συμβεί εδώ εφόσον λειτουργεί στο εργοστάσιο των απορριμμάτων. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα αποδειχθεί πόσο λάθος είναι η απόφαση του νυν Δημάρχου για την περιοχή αυτή, η οποία βεβαίως θα καταστραφεί πραγματικά, θα απαξιωθεί, πέραν από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη δημόσια υγεία, εφόσον λειτουργήσει το εργοστάσιο καύσης των απορριμμάτων. Πιστεύουμε ότι θα είναι αρνητική αυτή τελικά η απόφαση και δεν θα συμβεί αυτό το μοιραίο για τον τόπο μας εδώ. Είναι φυσιολογικό οι πολίτες να ανησυχούν, να ζητάνε ενημέρωση. Έχουμε έρθει και εμείς να στηρίξουμε τον αγώνα κατά της εγκατάστασης, πιθανής εγκατάστασης εργοστασίου καύσης των απορριμμάτων στη θέση ΚΑ και θα έχουμε την ευκαιρία στη συζήτηση να εκφράσουμε και τις απόψεις μας γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι
οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπερψήφισαν τη χωροθέτηση στην περιοχή ΚΑΕ είναι ο Δήμαρχος Τενέας Χασικίδης και ο κύριος Παπαγγελόπουλος από Κιάτο. Η τοποθέτηση στο σύνδεσμο ήταν σαφώς υπέρ της χωροθέτησης στη θέση ΚΑΕ. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ερήμην των πολιτών. Εμείς συμφωνούμε με αυτή τη λαϊκή συγκέντρωση γιατί όπως έχουν οδηγήσει τα πράγματα κάποιοι τοπικοί άρχοντες, δυστυχώς θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, μάλλον από χωριό σε χωριό, για να διαπιστώσουν το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων, το οποίο δεν γίνεται δυστυχώς με την προτινόμενη λύση, την καύση μέσω εργοστασίων και μέσω δεματοποιητών. Χαιρετίζω αυτή τη λαϊκή συγκέντρωση και πιστεύω να φωτίσει το πρόβλημα αυτό και να καταλάβει ο κόσμος ότι, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει λύση μέσω καύση των σκουπιδιών. Εγώ θα ήθελα να πω ότι κάποιοι βιάζονται, προσπαθούν να επενδύσουν πολιτικά στην αμάθεια του κόσμου, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Από τη μία λένε ότι οι δεματοποιητές δεν είναι σε κανένα περιφερειακό σχεδιασμό και δεν μπορούν νόμιμα να εγκατασταθούν, και από την άλλη σκόπιμα δεν λένε στους ίδιους ανθρώπους ότι και το εργοστάσιο, επειδή δεν είναι σε κανένα περιφερειακό σχεδιασμό και δεν έχει αποφασιστεί με απόφαση κανενός συνδέσμου διαχείρισης σκουπιδιών, και αυτό δεν μπορεί νομίμως να εγκατασταθεί. Αυτή είναι η ουσία. Κάποιοι σκοπίμως διαστρεβλώνουν γεγονότα, διαστρεβλώνουν, αν θέλετε, και το τι λέει η νομοθεσία περί εγκατάστασης μιας βιομηχανίας ή οποιασδήποτε άλλης δράσης που αφορά τα σκουπίδια με στόχο τις δημοτικές εκλογές. Είναι τέτοια τόσο μικρή η αντιστοίχησή τους στην κοινωνία, ο επηρεασμός, η κοινωνία τους έχει γυρίσει την πλάτη γιατί μόνιμα είναι αρνητές των πάντων και προσπαθούν να ψαρέψουν μέσα από τέτοιες κινητοποιήσεις κάποιους που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Δυστυχώς, για άλλη μία φορά εγώ δηλώνω ότι πρέπει το θέμα των σκουπιδιών να το δούμε υπεύθυνα, να πάρθουν αποφάσεις μέσα από επιστημονικές μελέτες και τέτοιες θα γίνουν, και όταν θα γίνουν οι επιστημονικές μελέτες και θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης που θα προβλέπεται από το νέο περιφερειακό σχεδιασμό να αποφασίσει, τότε να είστε σίγουρος ότι θα αποφασίσει με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που θα καταγράφουν μελέτες. Όπως έκανε μία και μόνη φορά πριν από 2 χρόνια, όταν και η θέση ΚΑ είχε μπει σε μία μελέτη, δεν αξιολογήθηκε καθόλου καν, και βεβαίως όταν ήταν η ώρα να πάρουμε απόφαση δεν πήρε καμία ψήφο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα αυτά όμως κάποιοι θέλουν να μην τα λένε στην κοινή γνώμη εδώ στα Αθήκια, στο Δήμο Σαρονικού, θέλουν να ψαρεύουν σε θολά νερά. Βασικά δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Θέλουν εν όψει των δημοτικών εκλογών να βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, γιατί η επιθυμία τους είναι να έχουν πολιτικό κόστος η ενεργεία δήμαρχη. Η ενεργεία δήμαρχη όμως χειριζόμαστε το θέμα των σκουπιδιών με υπευθυνότητα και με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τους νόμους του κράτους.